Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας, παρόλα τα προβλήματα. Λοιπόν, είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε το δελτίο μας. Απόψε είναι Σάββατο, 5 Οκτωβρίου του 2024. Θα ξεκινήσω από ένα θέμα που σχετίζεται με το πρώτο μας θέμα, έτσι παρεμπιπτόντως το αναφέρω. Υπάρχει ένας οργανισμός, διεθνής οργανισμός για την ελευθερία του τύπου και λέει ότι πρώτη στην ελευθερία έκφρασης, τη δυνατότητα που έχουν δηλαδή οι πολίτες να ακούγεται η φωνή ολονών, είναι η Νορβηγία, μετά η Δανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Εσθονία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελβετία, Γερμανία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Αυστρία, Αφρική, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιταλία. Προχωράμε, 55η Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κρατήστε το κι αυτό. Μετά είναι Ουκρανία, Κορέα, Αργεντινή, πάμε, 101 είναι, 82 η Βραζιλία, 87 η Ταϊλάνδη, 88 η Ελλάδα. Και μετά προχωράμε, 101 το Ισραήλ, 109 η Μογγολία, 152 το Πακιστάν, 158 η Τουρκία. Αλλά η Ελλάδα είναι στο 88, επί συνόλου 180, 172 η Κίνα, 176 το Ιράν, 178 το Αφγανιστάν, 179 η Συρία, 180 η Ερυθρέα. Τώρα, γιατί επέλεξα να δούμε αυτό το θέμα? Ξέρετε, διαβάζω και με απασχολεί πραγματικά πολύ. Πολύ όμως, αυτό που λένε για παράθυρο ευκαιρίας, ο Πρωθυπουργός, ο Γεραπετρίτης και διάφορα, δεν μπορώ να την πω τη λέξη, διάφορα παπαγαλάκια που έχουν βγάλει, και δεν μας εξηγούν σε τι συνίσταται το παράθυρο ευκαιρίας. Να μας πούν δηλαδή. Να σας πω κάτι. Δεν είμαστε πρόβατα. Αν και τα πρόβατα καταλαβαίνουν μερικές φορές. Δεν πρέπει να μας πούν, κύριοι, ακούστε εδώ. Υπάρχει αυτή η κατάσταση και τώρα για αυτούς τους λόγους. Α, διότι η Τουρκία δέχεται αυτό. Β, διότι αυτό. Γ, αυτό. Αυτό είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας, πρέπει να τα αρπάξουμε. Μην το χάσουμε και να λέει, όντως είναι το κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα το Κυπριακό και η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Δεν μας λένε όμως τίποτα. Και ξέρετε τι γίνεται. Γιατί να εμπιστευτούμε τον οποιοδήποτε, δεν μιλάω τώρα για κάποιον συγκεκριμένα. Γιατί να τον εμπιστευτούμε? Για ποιο λόγο? Είναι ένα ζήτημα που θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε μετά από 5 χρόνια. Όχι. Ό,τι συμβεί με αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, μόνο να μην πηδήξει η Ελλάδα το παράθυρο ευκαιρίας όπως πηδάνε στη Ρωσία διάφοροι από αυτό το παράθυρο. Ό,τι συμβεί θα το φορτωθούν οι επόμενες γενιές. Δεν υπάρχει δρόμος πίσω. Τι πάνε να κάνουν λοιπόν? Πραγματικά εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Προσέξτε τώρα το τρομερό. Εδώ είναι η εφημερίδα Τα Νέα, η σημερινή. Και πάνω ο κύριος Ιακημίδης αναφέρει «Ανοίγει προοπτική διευθέτηση της ελληνοτουρκικής οριοθέτησης». Και κάνει μια ανάλυση που δεν είχα χρόνο να καθίσω να βρω τα πονηρά της σημεία, που υπάρχουν πονηρά σημεία. Εν πάση περιπτώσει, και από κάτω ακριβώς ο Γεώργιος Μαλούχος, μας στην ίδια σελίδα, έτσι, τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα γίνονται μοχλός διχοτόμησης του Αιγαίου. Και κοιτάξτε τι λέει. Απέναντί μας δεν έχουμε ένα κράτος που δεσμεύεται από το δίκαιο, αλλά μία δολοφονική αγέλη που τρέφεται με αίμα και ευδοκιμεί στην κατοχή. Αυτά τα είπε ο Ερντογάν. Μοιάζει σαν ο Ερντογάν, που η χώρα του κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο και απειλεί διαρκώς στην Ελλάδα, να μίλησε για τον εαυτό του, για την Τουρκία, ενώ νόμιζε ότι μιλούσε για το Ισραήλ. Προσέξτε. Λέγοντας τα παραπάνω, εν μέσω γελίων απειλών, έπειτα από τις επιχειρήσεις
των Ισραηλινών κατά των τρομοκρατών της Χεζμολάχ. Η Ισραηλινή επιθετικότητα περιλαμβάνει και την Τουρκία. Για την πατρίδα μας, προσέξτε, το έθνος και την ανεξαρτησία μας, θα σταθούμε απέναντι σε αυτή την κρατική τρομοκρατία με κάθε μέσο. Βέβαια, δεν ήταν εκείνος που εξαπέλυσε επίθεση. Μόλις λίγες ώρες πριν από τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα νέα της Δευτέρας αποκάλυπταν μία μείζονος σημασίας καταστρεπτική εξέλιξη στην πορεία των ελληνοτουρκικών, που πρέπει να συνεκτιμηθεί μέσα από δύο παραμέτρους ώστε να καταστούν πλήρως ορατές η ουσία και η σημασία της. Πρώτον, η εξέλιξη αυτή, αν και προκαλεί ήδη μείζωνα βλάβη στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, να το ξαναπώ, αν και προκαλεί ήδη μείζωνα βλάβη στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, που δεν θα επιδέχεται διόρθωση, ό,τι σας είπα πριν λίγο, είναι κατά 100% αποτέλεσμα ελληνικής πρωτοβουλίας, σχεδιασμού και ενεργειών, οδηγώντας σε μία μοιραία αυτοπαγίδευση, καθώς συνεπάγεται την de facto και πιθανώς και εν μέρη de jure αποδοχή των θέσεων της Άγκυρας για το Αιγαίο, δορίζοντας στην Τουρκία τεράστιο πλεονέκτημα. Σας είπα και χθες, δεν ξέρω αν το κάνανε από ερασιτεχνισμό, είναι σκόπιμο να ανοίξουν το παράθυρο να χωθεί η Τουρκία. Προσέξτε. Δεύτερον, την ίδια ακριβώς στιγμή, εντελώς ακατανόητα, μα και εξίσου άκερα όπως απέδειξαν οι εξελίξεις, ο Μητσοτάκης καλεί δημοσίως τον Ερντογάν να συζητήσουν για τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών, τις οποίες αφορά και εν λόγω υπόθεση μέσω των θαλασσίων πάρκων, σε μια υποτίθεται ιστορική ευκαιρία, την οποία ουδής άλλος πλην του ιδίου βλέπει, την ώρα που η Τουρκία απειλεί εμπράκτως στην Ελλάδα ξανά δια των όπλων στο Αιγαίο. Μα αληθινά, όχι όπως απειλεί το Ισραήλ. Τα θαλάσσια πάρκα γίνονται μοχλός διχοτόμησης μέσω εθελούσιας εγκατάλειψης μείζωνος σημασίας ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, με πλήρη προσαρμογή της Ελλάδας στις τουρκικές απαιτήσεις, που θα επιδράσει σε όποια μορφή επερχόμενης οριστικά και αμετάκλητα δεσμευτικής διεθνούς διαιτησίας. Μία πτυχή μάλιστα του κυβερνητικού σχεδίου είναι αποκαλυπτικά χαρακτηριστική της προφανώς συνειδητής βλάβης που επέρχεται στα συμφέροντα της χώρας. Προσέξτε, προφανώς συνειδητής βλάβης. Συνειδητή βλάβη είναι ο ορισμός της προδοσίας και το ειδικό δικαστήριο. Η καταστρεπτική αυτή ρύθμιση αφορά μόνο το θαλάσσιο πάρκο του Αιγαίου, μα όχι εκείνο του Ιωνίου. Δηλαδή, όταν ο χάρτης για το πάρκο του Ιωνίου είναι ενιαίος και ο χάρτης για το πάρκο του Αιγαίου είναι μόνο στα χωρικά ύδατα, τι σημαίνει αυτό? Τι μήνυμα δίνεις στη διεθνή διαιτησία, στο διεθνές δικαστήριο και στην Τουρκία? Τι μήνυμα δίνεις? Προσέξτε εδώ τώρα. Και έχει και άλλα τώρα, σας έχω και άλλα κερασάκια, αλλά πικρά, όχι γλυκά, για την τούρτα. Κατακερματισμός του υποσύσταση θαλασσίου πάρκου στο Αιγαίο σημαίνει ότι δεν θα είναι ένα και ενιαίο, όπως είχε σχεδιαστεί και παρουσιαστεί, όπως σας το είπα, αλλά τεμαχισμένο σε ζώνες, των οποίων τα μέρη θα περιορίζονται στα 6 μίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί τα τμήματα αυτά θα διακόπτονται, θα υπάρχουν κενά, και στη συνέχεια θα επανέρχονται από όπου θα αρχίζουν και πάλι τα 6 μίλια, στο άλλο νησί. Η αδιανόητη αυτή ελληνική πρωτοβουλία όχι απλώς νομιμοποιεί ευθέως εμέσως τις τουρκικές θέσεις και διευκολύνει και μάλιστα σε διάφορα απαραίτητα στάδια τη δικαιολόγησή τους, μα και ανοίγει κατ' ουσίαν δρόμο διχοτόμησης εν ώψη της διαπραγμάτευσης που η Ελλάδα επίσης ακατανόητα συντηρεί. Η ακατανόητη αυτή εξέλιξη θα αποβεί μοιραία και ανεπίστρεπτη στα ζητήματα της Εφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, κυριαρχικά, ενεργειακά και άλλα, αφού θα δώσει στην Τουρκία ισχυρό έρισμα σε όποια διεθνή διαιτησία που θα είναι δυσχερέστατο να καταρριφθεί τα επιχειρήματα που τους δίνουμε εμείς. Και αυτό, καθώς εκτός των άλλων, δεν θα μπορεί να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για απόφαση που πάρθηκε υπό απειλή και διασυναλλαγής, αλλά όπως διαρκώς επαναλαμβάνει η κυβέρνηση, με δική της πρωτοβουλία εν πλήρη γνώση της σημασίας της. Δηλαδή σαν να το δίνει ασυνείδητα. Ακόμα χειρότερα, θα οδηγήσει σε σειρά περίκλειστων από την Τουρκία ελληνικών νησιών, μα και στην υποβοήθησή της να προχωράσει αποκλεισμούς θαλασσίων ζωνών, καθιστώντας τη δυνατότητα της Ελλάδας να συνδέει ελεύθερα και απροβλημάτιστα
την υπηρωτική με τη θαλάσσια και νησιωτική επικράτειά της οριστικά και αμετάκλητα στο παρελθόν. Δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο Μαλούχος, είναι και το άλλο. Ούτε αυτό ικανοποιεί την Τουρκία. Σου λέει, εντάξει, τα μάζεψες τα 6 μίλια, αλλά γιατί βάζεις νησιά σε νησιά που δεν σου ανήκουν, γιατί βάζεις θαλάσσιο πάρκο. Με ποιο δικαίωμα εσύ σε ένα νησί που δεν σου έχει παραχωρηθεί με ονομαστικά με κάποια διεθνή συμφωνία, εσύ το βάζεις στο θαλάσσιο πάρκο. Τώρα λοιπόν θα υποχωρήσουν και από αυτό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Προσέξτε τι άλλο γίνεται. Προχθές σας το είπα. Η Τουρκία υπέγραψε μια στη Συμφωνία για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, της ΑΝΚΛΟΣ, υπάρχει σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας των ωκεανών. Η Τουρκία προχθές λοιπόν την υπέγραψε αυτήν τη συμφωνία. Και ορισμένοι στην Αθήνα λένε, να, αφού υπέγραψε μέρος της Συμφωνίας για το Δίκαιο των Θαλασσών της ΑΝΚΛΟΣ, πάνε να πει ότι αλλάζει, κάποιοι πανηγύριζαν εδώ. Για προσέξτε τι συμβαίνει όμως. Για προσέξτε τι συμβαίνει. Τούρκοι επιστήμονες χαιρέτησαν την απόφαση της χώρας τους να συνυπογράψει τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία της βιοποικιλότητας στις ανοιχτές θάλασσες. Η συμφωνία υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών και της διενέργειας αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα θαλάσσια πάρκα που κάναμε, τα κάναμε με βάση αυτή τη συμφωνία. Και τώρα αυτό τη συνθήκη. Και έρχεται και την υπογράφει και η Τουρκία τώρα και θα δείτε παρακάτω. Ωστόσο η τουρκική υπογραφή στη συμφωνία, που το υπέγραψε ο Φιντάν, αυτόματα εντάσσει το θέμα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Με δεδομένο ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιταχύνονται και όπως λένε ήδη οι Τούρκοι είναι εις βάρος της Τουρκίας, η Άγκυρα θέλει να μην χάσει την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, έτσι ώστε να έχει νομικά ισχυρή θέση πλέον έχοντας υπογράψει. Μία συμφωνία για το περιβάλλον ως νομικό εργαλείο, με προοπτική την έναρξη ενός εις βάθος ελληνοτουρκικού διαλόγου από τον επόμενο χρόνο, ο οποίος θα αφορά το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, φαίνεται ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει τη συμφωνία ως νομικό εργαλείο τόσο με την Ελλάδα όσο και με άλλες χώρες της περιοχής για να διευρύνει τις διεκδικήσεις της. Κάντε τη σύνδεση τώρα εσείς με το θέμα των θαλασσίων πάρκων. Η Συνθήκη για τη Βιοποικιλότητα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που επικεντρώνεται στη θαλάσσια βιοποικιλότητα πέρα από την εθνική δικαιοδοσία, πέρα από τα 6 μίλια. Εμείς όμως ακυρώσαμε την υπογραφή μας με τη Σύμβαση. Το ξαναλέω, η Συνθήκη για τη Βιοποικιλότητα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που επικεντρώνεται στη θαλάσσια βιοποικιλότητα πέρα από την εθνική δικαιοδοσία, πέρα από τα χωρικά ύδατα δηλαδή, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών θαλασσών, των υφαλοκρηπίδων και των ΑΟΣ. Ωστόσο, προσέξτε εδώ τώρα την μιμποτή που έκαναν οι Τούρκοι, στο συμπληρωματικό επίσημο κείμενο της Τουρκίας για τη συνθήκη, το οποίο υπέγραψε ο Φιντάν, λέει τα εξής, τι βάλαν οι Τούρκοι. Η συνθήκη δεν θίγει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας ως μη συμβαλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 1982 ΑΝΚΛΟΣ και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αλλαγή στη νομική θέση της Τουρκίας όσον αφορά την ΑΝΚΛΟΣ. Δηλαδή κοιτάξτε τι γίνεται, τι έγινε εδώ. Τι έγινε εδώ. Εξήγηλαν τα θαλάσσια πάρκα, δημοσιεύθηκε χάρτης από εφημερίδα, αλλά από τι διέρευσε το Υπουργείο, με το θαλάσσιο πάρκο ενιαίο, αντέδρασε η Τουρκία, τα μάζεψαν, κυκλοφορούν χάρτη τώρα, ο οποίος είναι αντίθετος με τη συμφωνία, μόνο στα χωρικά ύδατα, ενώ τι λέει εδώ, ότι η προστασία της βιοποικιλότητας εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων, εμείς, επειδή μας μάλωσε η Τουρκία, μαζευτήκαμε, βάζει η Τουρκία
και θέμα νησιών που δεν μας έχουν παραχωρηθεί με γκρίζες ζώνες, και τώρα έρχεται η Τουρκία, υπογράφει αυτή τη συμφωνία, πιθανότατα θα ζητήσει συνδιαχείριση του θαλάσσιου πάρκου. Θα πει, ελάτε εδώ, αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, κάποιοι παπαγάλοι των πρεσβειών στην Αθήνα, που είναι η μεγάλη πληγή αυτής της χώρας, η μεγάλη πληγή αυτής της χώρας είναι η επιρροή που ασκούν τα ξένα κράτη μέσω των πρεσβειών τους σε ανθρώπους στην Αθήνα, πολιτικούς και δημοσιολογούντες και καθηγητάδες κτλ. Και αυτοί πληγώνουν τη χώρα όπως ήδη την πλήγωσαν με το θέμα που σας... Τι λένε αυτοί? Καλά, λέει, εντάξει, δεν τα βρίσκεται σε άλλα κυριαρχικά δικαιώματα. Τα οικολογικά, γιατί να μην τα βρείτε? Υπάρχουν άρθρα που λένε και παραδείγματα άλλες χώρες που έκαναν συνδιαχείριση θαλάσσιων πάρκων. Πάρτε το λοιπόν τώρα. Εντάξει. Και ο προβληματισμός που σας είπα για την ελευθερία της έκφρασης και τη δυνατότητα. 88η Ελλάδα. Η Ελλάδα της δημοκρατίας, της εισηγορίας. 88η. Ξέρετε γιατί? Γιατί για να γίνεται αυτό που θέλουν οι πρεσβείες και τα ξένα συμφέροντα, εν προκειμένου και η Τουρκία. Διότι έχουμε δορυφόρους της Τουρκίας και μέσα στην Ελλάδα και φερέφωνα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, γιατί να μην μπορούμε αυτό το θέμα να τρέχουμε τώρα από εδώ και από εκεί, να κάθομαι εγώ τώρα 7-8 ώρες εδώ να κάνω ένα βίντεο για να με ακούσουν 30-40-50 χιλιάδες άνθρωποι. Και αυτό είναι το θέμα. Δεν έπρεπε να υπάρχει εισηγορία. Παράθυρο ευκαιρίας, λες εσύ, να υπάρχει μια άλλη φωνή απέναντι και να λέει: ωραία, πες μας, ποια είναι το παράθυρο ευκαιρίας. Πού είναι η αντιπολίτευση, πού είναι? Το άκουγα προχθές έναν που λέει: κάνεις, λέει, επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό και δεν έρχεται, λέει. Τι θέλεις? Δεν λειτουργεί ούτε το πολιτικό σύστημα. Αυτό το κουτσό, δεν λειτουργεί ούτε το πολιτικό σύστημα. Να μην μιλήσουμε για την Προεδρία της Δημοκρατίας, η συγκεκριμένη πρόεδρος έχει αυξήσει τα έξοδα της Προεδρίας και τα έχει φτάσει στα επίπεδα της Βασιλείας. Και συγγνώμη, έχει καταλάβει κανείς γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται Προεδρία της Δημοκρατίας και με το συγκεκριμένο πρόσωπο? Έχει καταλάβει κανείς? Είναι αυτό χώρα που λες, α, εντάξει ρε παιδιά, θα παλέψουμε για αυτή τη χώρα να τη σώσουμε, από πού να κρατηθείς? Όταν παρετούνται οι αξιωματικοί, γιατί νομίζετε ότι παρετούνται? Γιατί μπήκαν μόνο... Έχουμε μια τρύπα 500 ατόμων στη Σχολή Ευελπίδων. Και παρετείται κόσμος. Έχετε καταλάβει γιατί? Πώς αφαιρέσατε από αυτή τη χώρα όλες τις εθνικές αξίες, τις παραδοσιακές αξίες, τον πατριωτισμό, τα τσαλαπατήσατε όλα κάτω. Γιατί? Για την εξουσία και για τα φράγκα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Και αφορά την Κύπρο φυσικά, πάντα Ελλάδα, Κύπρος. Προχθές, στην επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1 Οκτωβρίου, είχαμε την παρέλαση. Και εκεί στην παρέλαση, ένας Έλληνας, Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος, σήκωσαν ένα πανό. Θα σας πω τι έλεγε το πανό, για να μην κάνω και... Λοιπόν, ένα πανό σε τρεις γλώσσες. Η μόνη λύση είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Το apartheid δεν είναι λύση. Ο ένας από τους δύο ήταν ο Όσκαρ Χάν, ο οποίος κατέβηκε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Δεν εκλέχθηκε ο άνθρωπος. Κακός. Αυτόν έπρεπε να εκλέξουν. Αυτός μιλάει εναντίον της κατοχής, μιλάει εναντίον των επίκων, μιλάει εναντίον της Άγκυρας που θέλει να καταστρέψει στην ουσία τους Τουρκοκύπριους. Και ο άνθρωπος είναι υπερασπιστής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι ακούστε, μπορεί ορισμένοι να είστε αντικρατιστές, να. Τα κράτη όμως, όταν λειτουργούν σωστά, προστατεύουν τα έθνη και τους πολίτες. Τα κράτη, όχι κυβερνήσεις. Τα κράτη. Εν προκειμένου, η Κυπριακή Δημοκρατία προστατεύει ή πρέπει να προστατεύει Ελληνοκύπριους και όσους Τουρκοκύπριους πιστεύουν σε αυτήν. Πήγαν να καταστρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Με το σχέδιο έναν, μια μέρα θα πάρω τον Περικλή Νεάρχο, τον πρέσβη επί τιμή, μια προσωπικότητα υψηλού κύρους, με φιλοσοφία
στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό, σε ένα άλλο πανεπιστήμιο της Γαλλίας και στη Σορβόνη, μία μορφή, ένας αγωνιστής της δημοκρατίας της Κύπρου και της Ελλάδας, να μας πει τι έγινε με το ΑΝΑΝ. Γιατί υπάρχουν πολλοί που είναι και νέοι και δεν ξέρουν τι έγινε το 2004. Αυτός ήταν σύμβουλος και του Ανδρέα Παπανδρέου και του Τάσου Παπαδόπουλου. Ο Τάσος Παπαδόπουλος τον έκανε πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας για 3 χρόνια στο Παρίσι. Και μου έλεγε, χθες κάναμε μια συνέντευξη στην Αυτεμπορική, θα παιχτεί αύριο, θα τη δείτε και στο κανάλι μας. Και μου έλεγε, δεν προλάβαμε να τα πούμε γιατί είχαμε όλα τα άλλα, μου έλεγε τα τέρατα και σημεία που συνέβησαν όσο ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία διάλυσης Κυπριακής Δημοκρατίας δια του σχεδίου ΑΝΑΝ. Θα είχε καταστραφεί, άμα δείτε μόνο τη σημαία που προέβλεπε το σχέδιο ΑΝΑΝ για το νέο κράτος, θα καταλάβετε γιατί έκτρωμα μιλάμε. Τέλος πάντων, διασώθηκε, τη διάσωσαν οι πολίτες. Έκαναν το λάθος και δώσαν δικαίωμα στους πολίτες να εκφραστούν. Αυτό που δεν μας δίνουν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τώρα τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Τι θα πει έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει μια εφημερίδα. Πρέπει να βάζει και τις δύο απόψεις. Για να μπορούμε να αποκτούμε κι εμείς, όπως κι εμείς κάνουμε εδώ παράθεση γεγονότων. Η μία άποψη και η άλλη άποψη. Όσο μπορούμε πιο ισορροπημένα. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε λοιπόν, να πάμε τώρα στο θέμα της... Έπιασαν λοιπόν η αστυνομία, τους συνέλαβαν τους ανθρώπους αυτούς και τους πήγαν στο... τους κράτησαν μερικές ώρες και προσέξτε, τους άσκησαν και ποινική δίωξη. Δίωξη τέλος πάντων, για να δω τι ακριβώς λέει. Πήγαν να τους πάρουν το πανό. Λέει δεν μπορείτε να ανοίξετε πολιτικό πανό σε αυτήν την τελετή. Δεν ήταν πολιτικό, εθνικό ήταν το πανό. Αντιστάθηκαν. Δεν έδωσαν το πανό και είπαν δεν μπορείτε να αγγίξετε την ελευθερία της έκφρασής μας. Η αστυνομία το πήρε με τη βία από τα χέρια τους και συνέλαβε. 2 άτομα ήταν που κρατούσαν το πανό. Τους οδήγησε στο αστυνομικό σταθμό. Τους έθεσε υποκράτηση μερικές ώρες και τους άφησε ελεύθερους μετά από έντονες αντιδράσεις. Καταχώρησε αγωγή εναντίον τους. Τώρα να σας πω κάτι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Μόνο προβοκάτορας θα μπορούσε να το κάνει αυτό ή κάποιος άνθρωπος που δεν δουλεύει το μυαλό του. Δηλαδή, υπάρχει ένας Τουρκοκύπριος, ήρθε από εδώ μεριά, τον κυνηγούν οι από πάνω, τον κυνηγούν, θέλουν να τον σκοτώσουν, έχουν γίνει αυτά, και οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας αντί να τον προστατέψουν και αντί να αφήσουν το σύνθημα, μιλούσε. Προστατέψτε την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θέλουμε τα apartheid, τη διζωνική δικαινοτική δηλαδή, εκτός και αν τον συνέλαβαν γι' αυτό. Επειδή ήταν εναντίον της διζωνικής δικαινοτικής ο Τουρκοκύπριος και τους βάλαν φυλακή. Λοιπόν, αυτά παρατήστε τα εκεί κάτω, προστατέψτε την Κυπριακή Δημοκρατία, προστατέψτε τους υπερασπιστές και όλους τους πολίτες και αφήστε αυτές τις ανοησίες. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε εκεί και ποιος και γιατί. Και πάρτε την αγωγή που τους κάνατε να μην πω που να τη βάλετε. Πάμε να δούμε το τρίτο μας θέμα. Τρίτο θέμα είναι η Τουρκία. Πληροφορούμε ότι έχουν πάθει έναν πανικό στην Άγκυρα με τις εξελίξεις. Βλέπουν να έρχεται πάνω τους το παγόβουνο και δεν μπορούν να στρίψουν. Και το παγόβουνο είναι η αλήθεια, η ιστορική αλήθεια. Ποια είναι η ιστορική αλήθεια, διότι κάποιοι με ρωτάνε, καλά λέει, πώς θα επιτεθούν το Ισραήλ στην Τουρκία, αφού είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί είπε κανείς ότι θα επιτεθεί το ίδιο το Ισραήλ. Θα υποστηριχθούν οι Κούρδοι από τη Δύση και θα ασκήσουν πίεση στην Τουρκία. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Δεν θα πάνε να πολεμήσει κανείς εναντίον της Τουρκίας, θα πολεμήσουν οι πολίτες της, θα πούν δώσ' μας δικαιώματα. Αυτό φοβάται η Τουρκία. Και από τι... πώς αποδεικνύεται αυτό. Ο Νουμάν Κουρτουλμούς, πρόεδρος της Τουρκής Εθνοσυνέλευσης, καλεί σε κλειστή μυστική συνεδρίαση, απόρριτη συνεδρίαση, την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Γιατί να συζητήσουν αυτά τα σχέδια εις βάρος της Τουρκίας, της ΑΕΚΣ, ΠΙΚΟ κτλ. Θα τα πούμε κάποια στιγμή αυτό. Ο ΣΑΕΚΣ και ο ΠΙΚΟ ήταν 2 διπλωμάτες, Άγγλος και Γάλλος, που από τον Νοέμβρη του 2015 μέχρι το Μάη του 2016
ενώ ήταν σε εξέλιξη ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αυτοί χώρισαν, διαμήρασαν τα ημάτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχοντας ήδη προβλέψει και διασφαλίσει πιθανόν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα διαλυθεί. Και χώρισαν την περιοχή, θα τα πούμε άλλη φορά, δεν έχω χρόνο τώρα. Άρα, γιατί κάνουν την μυστική κλειστή συνεδρίαση? Για να συζητήσουν την απειλή. Διότι ορισμένοι λένε, εντάξει ρε παιδιά, αυτά τα έγραψε λέει ένας αρθρογράφος. Καλά, το λέει ο Ερντογάν, το λέει ο Φιντάν, το λέει στη Γενική Συνέλευση, το λέει στην Εθνοσυνέλευση στην πρώτη. Το γράφουν οι αρθρογράφοι. Πάλι δεν πιστεύετε. Δηλαδή, τέτοια αδυναμία κατανόησης των εξελίξεων, και έρχεται τώρα ο πρόεδρος της Βουλής και λέει κλειστή για αυτό το θέμα. Και τι άλλο, και τι άλλο, πριν από λίγο σας έδωσα τα πικρά κερασάκια, ήταν η υπογραφή της σύμβασης για το βιοπικιλότητα από την Τουρκία. Τώρα λοιπόν έρχεται άλλο ένα γλυκό πικρό κεράσι. Η Τουρκία πήγε στον Οζαλάν που είναι στη φυλακή και του ζήτησε να παρέμβει στους Κούρδους, ούτε ώστε οι Κούρδοι, σας μιλώ με λογική Τουρκίας τώρα, να μην γίνουν εργαλείο του διεθνούς παράγοντα εις βάρος της χώρας τους. Προσέξτε, η χώρα τους που τους βίασε, δεν μπορώ να σας πω τι μου έχουν πει άνθρωποι όσο ήμουν στην Τουρκία, και όχι μόνο, για το τι βασανιστήρια τους έκαναν αυτούς, τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους, τα κορίτσια τους. Ένας άνθρωπος μια φορά πήγα στη Σμύρνη και να πάρω κάποια έπιπλα. Και αυτός που πουλούσε τα έπιπλα έτυχε να είναι Κούρδος. Πήγα λοιπόν να διαλέξω, είδα έναν παππού μέσα, πήγα να του μιλήσω, δεν καταλάβαινε τι του έλεγα. Λέω, τι γίνεται? Λέει, δεν καταλαβαίνει, λέει, μόνο κουρδικά ξέρει. Πραγματικά υπέργυρος. Λέω, έλα εδώ, μου έκανε το μεταφραστή. Καλά, του λέω, ρε παππού, από το Μαρντίν. Ρε παππού, του λέω, εσύ τι κάνεις, τι έτσι να κάνεις στη Σμύρνη? Άφησες τον παράδεισο που λέγεται Μαρντίν, με τα αμπέλια σας, με τα μποστάνια σας, απίστευτος, ένα παράδεισος. Και ήρθες εδώ στη Σμύρνη τώρα να στριμωχτείς μέσα στις πολυκατοικίες. Και άρχισε να κλαίει ο άνθρωπος. Εγώ έπαθα, ένιωσα άσχημα, λέω, σας παρακαλώ, τι? Και λέει, δεν μπορούσα να μείνω, παιδί μου, λέει, στο χωριό άλλο. Λέω, γιατί? Διότι, λέει, έβγαλαν την κόρη μου, κάλεσαν όλο το χωριό, ομίγυρη, έβαλαν την κόρη μου, λέει, στο κέντρο της πλατείας και την έκδισαν και τη βασάνισαν. Αυτό, λέει, είναι μία μείζον προσβολή για την οικογένεια. Μετά από αυτό η οικογένεια δεν μπορούσε να μείνει, λέει. Έπρεπε να έχουμε φύγει. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που την έβαναν, λέει, εκεί στην πλατεία να τρώει κοπριά από αγελάδες, να τις έφαζαν στο στόμα. Αυτόν τον λαό λοιπόν που του κάψαν τα σπίτια, τους έκαψαν προχτές, ήταν πάλι μια δίκη νομίζω, τώρα είναι να τελεσιδικήσει ένα θέμα, έκαψαν 7, μια οικογένεια με 7 παιδιά σε ένα σπίτι στο Μπιγκιόλ, Κούρδος. Και λέει τα δυο μωρά, η μάνα όταν τους έβαλαν φωτιά, τα πέταξε από το παράθυρο έξω για να σωθούν. 2 και 3 ετών. Και αυτά τα καθάρματα τους πήραν τα παιδιά και τα ξαναπέταξαν μέσα και κάηκαν. Αυτοί λοιπόν τώρα ζητούν από τους Κούρδους, γι' αυτό πήγε ο Ντεβλέτ Μπαξελή και έκανε χειραψία με το Κουρδικό Κόμμα, δεν το έχει ξανακάνει, και τώρα γι' αυτό πήγαν στον Οζαλάν να τους ζητήσουν να ασκήσει επιρροή στους Κούρδους για να μην οδηγηθεί η Τουρκία στην παραχώρηση αυτονομίας και στο διαμερισμό, όπως λένε. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι προσπαθούμε εδώ ορισμένως να τους πείσουμε. Αυτούς τους Κούρδους τους πούλησε εδώ αυτή η κυβέρνηση. Έκλεισε τον καταβλισμό προσφύγων που είχε στο Λαύριο και με έναν άθλιο τρόπο πήγαν 3 ώρες αστυνομικοί, μικρά παιδιά, βασανισμένοι, βιασμένοι άνθρωποι, με σκοτωμένους τους δικούς τους, πήγαν οι Έλληνες αστυνομικοί. Τους διάταξαν, θα μου πεις. Πήγαν εκεί, τους άρπαξαν, τους σκόρπισαν από εδώ από εκεί, τους έβαλαν μέσα με τζιχαντιστές, που οι τζιχαντιστές τους μισούν, και πούλησαν τον κουρδικό αγώνα. Μια φορά ο Σιμίτης με τον Οζαλάν, 2 φορές ο Μητσοτάκης με το... Λοιπόν, τώρα,
ο Ερντογάν σήμερα για το θέμα, μιλώντας στο Τεκνοφέστ, είναι το φεστιβάλ τεχνολογίας που έγινε στα Άδανα, είπε πάλι τα ίδια ο Ερντογάν. Να τα ξαναπούμε. Όποιος γνωρίζει την ιστορία των θρησκειών, την πολιτική και τη διπλωματία, θα αντιληφθεί εύκολα τη σύνδεση του ζητήματος του Ιερουσαλήμ, το τέμενος Αλαξά και την αυταπάτη της γης της Επαγγελίας. Σύμφωνα με τη γη της Επαγγελίας, το Ισραήλ πρέπει να εκτείνεται από τις ακτές του Εφράτη μέχρι τις ακτές του Νείλου. Αυτή είναι η υπεσχημένη, τα υπεσχημένα εδάφη. Αυτά είναι οι βιβλικές αναφορές. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η γη της Επαγγελίας. Βρίσκονται σχεδόν σε έναν αγώνα δρόμου για να προκαλέσουν την Τουρκία. Αυτά τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Η σημερινή Ισραηλινή κυβέρνηση αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις με κάθε δήλωση που κάνει και κάθε χάρτη που παρουσιάζει. Όντως, ορισμένοι στρατιώτες και στρατιωτικοί του Ισραήλ έχουν εδώ ένα χάρτη στο μπράτσο που δείχνει αυτά τα όρια που σας είπα, το μεγάλο Ισραήλ. Πρώτα κατέλαβε τη Γάζα με το πρόσχημα της Χαμάς και τώρα χύνει αίμα στο Λίβανο με το πρόσχημα της Χεζμπολάχ. Αφού δολοφόνησαν στην Τεχεράνη τον Ισμαήλ Χανίγια, τον τελευταίο εκλεγμένο πρωθυπουργό της Παλαιστίνης, δολοφόνησαν πρόσφατα τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Τα κάνουμε όλα αυτά όχι επειδή επιθυμούμε τον πόλεμο, αλλά για να προστατεύσουμε το Τεκνοφέστ, παρουσίαζαν κυρίως τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, μη επανδρομένα αεροσκάφη και όχι μόνο. Και αναφέρθηκε σε αυτά. Τα κάνουμε αυτά όχι γιατί επιθυμούμε τον πόλεμο, αλλά για να προστατεύσουμε επάξια την πατρίδα μας και τους πολίτες μας. Απέναντι στην κατάσταση τρέλας της περιοχής, θα σταθούμε στο πλευρό των καταπιεσμένων και στο πλευρό της δικαιοσύνης, όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ξανά κομμάτια η γεωγραφία μας με μια νέα διαίρεση, όπως εκείνη τη συμφωνία Sykes-Picot. Θα κάνω ειδική αναφορά σε άλλη εκπομπή γι' αυτό. Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τους γείτονές μας και με όλες τις αδερφές χώρες της περιοχής με αυτή την αντίληψη. Αδερφές χώρες, έχεις βάλει στο Ιράκ, στόχος είναι να πάρει το Κερκού και τη Μοσούλη. Έχεις βάλει στη Συρία, στόχος είναι να ενώσει το Κερκού και τη Μοσούλη με το Χαλέπι μέχρι την Κύπρο. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τους γείτονές μας και όλες τις αδερφές χώρες της περιοχής με αυτή την αντίληψη. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το μέτωπο της ανθρωπιάς ενάντια στους καταπιεστές, σημείωσε ο Ερντογάν. Και διάφορα άλλα, τώρα δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Είπαμε για την τρίτη μυστική συνεδρίαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Τι πιστεύετε, πόσο μυστική θα είναι? Λοιπόν, περιμένετε. Να πάμε στο Ισραήλ τώρα και το τι περιμένουμε να γίνει, αν όχι από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η συλλογή πληροφοριών, όχι για μια χώρα, για μια οικογένεια, για μια εταιρεία, πόσο μάλλον για μια χώρα. Με βάση τις πληροφορίες, η πληροφορία είναι ισχύς, είναι δύναμη. Τα λέω τώρα και για τα προηγούμενα που είπα, ότι πρέπει να είμαστε μέσα στο επίκεντρο των εξελίξεων και να μαθαίνουμε τα πάντα, να γνωρίζουμε τα πάντα. Τα πάντα. Από αυτά θα εξαρτηθούν όλα, όχι να ξεπουλήσουμε το Αιγαίο τώρα, ο νοόν νοήτο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την... Είπαμε ότι ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης, της CENTCOM της Αμερικανικής, που είναι υπεύθυνη ο κύριος Κουρίλα, στρατηγός Κουρίλα, για την ευρύτερη περιοχή έχει βάσεις εκεί η Αμερική με 40.000 στρατιώτες. Και σε αυτόν υπάγονται και όλα τα άλλα που υπάρχουν στην περιοχή, εννοώ πλοία κτλ. Ο Κουρίλα λοιπόν έφτασε σήμερα στο Ισραήλ και υπάρχουν δημοσιεύματα, θα τα δείτε μετά, που λένε ότι ο Κουρίλα, αλλά και ότι η ανώτατη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ συνομιλεί με τον Κουρίλα, αλλά και με άλλους αξιωματούχους άλλων χωρών για να συντονιστούν για την επίθεση εναντίον του Ιράν. Άρα βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια. Υπόψη ότι χθες τελείωσε η γιορτή του νέου έτους των Ιουδαίων και σήμερα 5, αύριο
Κυριακή 6, τη Δευτέρα είναι 7. Είναι η πρώτη επέτειος της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ, στο νότιο Ισραήλ. Άρα, εδώ λοιπόν υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε να γίνεται εκείνη την ημέρα, για να δώσει και ένα συμβολισμό. Να δούμε τώρα τι γίνεται στην πλευρά του Ιράν. Το Ιράν προσπαθεί να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει την επίθεση. Θα δούμε μετά που είναι πιθανό να χτυπήσει το Ισραήλ, τι πιθανότητες υπάρχουν, τι λένε ο Biden, τι λέει ο Τραμπ. Πάντως το Ισραήλ, το Ιράν προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Δηλαδή να χτυπηθούν στρατιωτικοί στόχοι, να χτυπηθούν οικονομικοί πάντα ενεργειακοί στόχοι, διυλιστήρια και πετρελαιοπηγές και αγωγή, και να χτυπηθούν και τα πυρηνικά, τα εργοστάσια του πυρηνικού προγράμματος. Τι ενέργειες κάνει το Ιράν? Πρώτον, έχει αποτανθεί στην Μόσχα και ζήτησε από τη Μόσχα έγκαιρη πληροφόρηση. Δηλαδή η Μόσχα, όπως είναι γνωστό, έχει δορυφόρους κατασκοπευτικούς, οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν τη στιγμή που απογειώνονται τα αεροπλάνα ή και που εκτοξεύονται οι πύραυλοι εδάφους αν εκτοξεύσει τέτοιο στο Ισραήλ. Που σημαίνει αυτό ότι δίνεται η δυνατότητα στο Ιράν να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει κάποιες δεκάδες λεπτών, δίνουν τη δυνατότητα, μερική μισή ώρα ξέρω εγώ πόσο, να προετοιμαστεί για να αποκρούσει την επίθεση στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Άρα πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, τον Αύγουστο το Ιράν παρέλαβε ένα σύστημα S-400, που το S-400 είναι ίσως το πιο εξελιγμένο σύστημα αντιπυραυλικό της Ρωσίας. Λένε ότι έχει και τους S-500 στη Μόσχα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που πούλησε στην Ινδία και στο Ιράν είναι το εξαγώγημα, από τα εξαγώγημα το πιο εξελιγμένο. Το Ιράν όμως έχει και S-300 που τους είχε από πριν. Άρα τα αντιπυραυλικά του συστήματα είναι S-300, S-400. Αυτά λοιπόν θα τοποθετηθούν στους πιο νευραλγικούς στόχους, στους πιο κέριους. Τι είναι αυτά? Η περιοχή με τα πετρελαϊκά και τα πυρηνικά. Για να δούμε τώρα τι άλλο. Ο Πούτιν έχει μιλήσει, υπόψη ότι ο Πούτιν μιλάει και με τον Νετανιάχου και με τον Χαμενεΐ, και φέρεται να ζήτησε από το Ιράν να μην κάνει την επίθεση προχθές στις 1 του μηνός που έκανε. Άρα υπάρχει και εκεί ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Χαμενεΐ λέγεται ότι βρίσκεται σε ασφαλή τοποθεσία, γιατί είπαμε 3 είναι οι κατηγορίες στόχων, αλλά δεν βάλαμε και τα φυσικά πρόσωπα. Αν βάλαμε και τα φυσικά πρόσωπα, υπάρχει και η τέταρτη κατηγορία, με πρώτος το στόχαστρο φυσικά, τον Χαμενεΐ. Τώρα, ζήτησαν από τις ρωσικές και κινέζικες μυστικές υπηρεσίες να ελέγξουν όλα τα συστήματα επικοινωνιών για να εντοπίσουν είτε λογισμικό υποκλοπής είτε εκρηκτικά, όπως έγινε. Λένε ότι δεν βρέθηκε εκρηκτικά, για λογισμικό υποκλοπής δεν γνωρίζω. Και φυσικά έχουν απαγορεύσει να χρησιμοποιούν βομβητές και ασυρμάτως. Θα μου πεις πώς επικοινωνούν? Υπάρχει τρόπος. Τι άλλο γίνεται? Έχουν συλλάβει 20 αξιωματούχους στους φρουρούς της Επανάστασης ως ύποπτους για συνεργασία με τη Μοσάντ και έχουν αυξήσει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ασφαλείας για θέματα διείσδυσης ξένων υπηρεσιών εν προκειμένου της Μοσάντ και όχι μόνο. Τώρα, τι άλλο? Επίσης είναι προετοιμασμένο το Ιράν για να αντιμετωπίσει επίθεση με hackers, δηλαδή μπορεί να τους γκρεμίσει τα πάντα, να τους γκρεμίσουν οι hackers, και δηλώνουν ότι είμαστε έτοιμοι για αντεπίθεση, δηλαδή μόλις δεχθούμε το πλήγμα θα αντεπιτεθούμε με μεγαλύτερο αριθμό πυράβλων από ότι την προηγούμενη φορά.
Αυτά σε γενικές γραμμές. Είπαμε ότι ο Biden είπε χθες, το συζητάμε για επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Μόλις έκανε αυτή τη δήλωση, ανέβηκε όπως το είπαμε και χθες 4-5% το πετρέλαιο, η αξία του πετρελαίου, η τιμή του πετρελαίου, και μετά φαίνεται δέχθηκε πιέσεις και έκανε πίσω και είπε ούτε σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Φυσικά το θέμα είναι αν θα τον ακούσει ο Νετανιάχου, διότι ο Τραμπ βγήκε και είπε, όχι μόνο λέει, αναφέρθηκε στη δήλωση του, Τραμπ, του Biden, ο Τραμπ, και λέει, μα το πρώτο πρέπει να χτυπήσουν, λέει, είναι τα πυρηνικά και μετά όλα τα άλλα, είπε ο Τραμπ. Και ο Biden, θα δείτε μετά την ακριβή δήλωση, ξέρετε τι είπε. Στην ουσία κατηγόρησε ευθέως τον Νετανιάχου ότι προσπαθεί με τις ενέργειές του, είτε με την εξόντωση του Νασράλα, είτε με την εισβολή, είτε με όλα αυτά, να επηρεάσει τις εκλογές στις ΗΠΑ. Που είναι μια σοβαρή κατηγορία και πιθανόν να έχει απές, που λέμε και στα ποντιακά, να είναι έτσι δηλαδή, να υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Όσον αφορά τις υπόλοιπες εξελίξεις, η Χεζμπολάχ φέρεται να μάχεται, να έχει αποθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις τον Ισραηλινό στρατό που προσπάθησε να προελάσει στο έδαφος της, του Νοτίου Λιβάνου. Μιλούν για τραυματίες, θα δούμε τον ακριβή αριθμό. Η Χεζμπολάχ λέει ότι κατέστρεψε άλλα 3 άρματα Μερκαβά. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σε στόχους είτε στρατιωτικούς είτε και πολιτικούς μέσα στο πολιτικοστρατιωτικούς, δηλαδή μέσα στην Βηρυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για να δούμε την ειδησιογραφία τώρα τι λέει. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέφθηκε χθες το Λίβανο και τη Συρία, μετά τη Συρία, και από τη Συρία επέστρεψε, επιστρέφοντας έκανε δηλώσεις, ο Αράγτζη. Είναι σημαντική η επίσκεψη αυτή. Άκουσα πάντως ότι το Ισραήλ απείλησε ένα άλλο εμπορικό αεροσκάφος του Ιράν που κατευθύνονταν στο Ιδρυτό να γυρίσει πίσω, αλλιώς θα το καταρρύψει, και γύρισε πίσω υπό την υποψία ότι κουβαλάει όπλα στη Χεζμπολάχ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτζη, παραχώρησε πριν από λίγη ώρα, πραγματικά, συνέντευξη τύπου στην Τεχεράνη, επιστρέφοντας από περιοδία που είχε κάνει στο Λίβανο και στη Συρία. Ο Ιρανός υπέξι υπογράμμισε μεν πως το Ιράν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και πάντα δίπλα στους εταίρους του, αλλά έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της χώρας τους πως πιθανότητα η επίθεση απάντηση του Ισραήλ ίσως να είναι και θέμα ορών και στη χώρα του και στις άλλες χώρες. Αναλυτικότητα και χωρίς να δεχθεί σχετική ερώτηση, το είπε μόνος του γιατί έπρεπε να το πει χωρίς να το ρωτήσουν, είπε: «Η απάντησή μας σε οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση θα είναι ισχυρότερη και πιο αυστηρή και μπορούν να δοκιμάσουν τη θέλησή μας. Η επίσκεψή μου στη Βηρυτό και τη Δαμασκό μεταφέρει ένα μήνυμα. Το Ιράν θα στέκεται πάντα δίπλα στην αντίσταση». Τώρα είπαμε ότι οι ώρες είναι δύσκολες, εάν όχι από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα, και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο από τις ΗΠΑ, από τον Biden, για παρέμβαση στο Λίβανο και να επιληθεί και το πρόβλημα ασφάλειας που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ. Είναι ολόκληρο μεγάλο σχέδιο, είναι ένας φάκελος ολόκληρος. Εδώ και 2 χρόνια η Χεζμπολάχ βάζει βέτο στην εκλογή Προέδρου. Εκεί υπάρχει το Σύνταγμα, προβλέπει κατανομή εξουσιών. Πρόεδρος Δημοκρατίας πρέπει να είναι χριστιανός. Εκεί λοιπόν είναι ένας Αούν, θυμάστε το Μισελ Αούν τον παλιά, είναι νομίζω γιος του, του Μισελ Αούν, ο οποίος είναι υποψήφιος για πρόεδρος, δεν τον ήθελε η Χεζμπολάχ. Τώρα λένε ότι ετοιμάζει ένα γενναίο πακέτο οικονομικής βοήθειας, το Λίβανος βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, ένα γενναίο πακέτο οικονομικής βοήθειας στο Λίβανο, να διευκολύνει τώρα που η Χεζμπολάχ είναι στα κάτω της και χωρίς ηγεσία, δεν ξέρουμε αν ζει ο αντικαταστάτης του Νασράλα, να διευκολυνθεί λοιπόν η εκλογή, να γίνει μια κυβέρνηση από τον νέο πρόεδρο, στην οποία η Χεζμπολάχ θα έχει μικρή επιρροή και όχι ως τώρα που ήταν
στην ουσία υπό την επιρροή της Χεζμπολά, και αυτό, δηλαδή η πολιτική διευθέτηση σε συνδυασμό με τα χρήματα που έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε ο Λίβανος, να εξασφαλίσουν έτσι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την επόμενη μέρα στο Λίβανο. Αυτό είναι το σχέδιο του Biden και αυτό το έχουν θέσει υπόψη και του Μακρόν. Ο Μακρόν υπόψη έχει λόγο στο Λίβανο, διότι με τη Sykes-Picot η Συρία και ο Λίβανος δόθηκαν ως προτεκτοράτα της Γαλλίας. Να δούμε τι είπε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Ο στρατός προετοιμάζει μία απάντηση στην πυραυλική επίθεση του Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζει μία απάντηση στην άνευ προηγουμένο και παράνομη ιρανική επίθεση εναντίον Ισραηλινών αμάχων και του Ισραήλ. Δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος είπε ότι δεν μπορώ να πω το όνομά μου γιατί δεν έχω την εξουσία να μιλήσω δημόσια για το θέμα. Εντάξει, τώρα μίλησε, απλά του είπαν μιλές το όνομά σου. Δεν είπε ποια θα είναι η απάντηση. Πηγές πάντως από τις ΗΠΑ της Αμερικής αναφέρουν ότι μπορεί να συμβεί σε άμεσο χρονικό πλαίσιο η επίθεση. Δηλαδή, αν όχι από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα σίγουρα. Η Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη πηγές από το στρατό, ανέφερε ότι η απάντηση του στρατού θα είναι σημαντική και όχι συμβολική. Οι IDF προετοιμάζονται για ένα σημαντικό χτύπημα στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση αυτής της εβδομάδας από την Τεχεράνη, είπε η Haaretz. Ο στρατός δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το Ιράν να εκτοξεύει ξανά πυράβλους στο Ισραηλινό έδαφος μετά την Ισραηλινή επίθεση, δηλαδή την αντεπίθεση που σας είπα. Οι Αμερικανοί λένε, παιδιά, εμείς δεν ξέρουμε γιατί κι άλλες φορές μας άφησε στο σκοτάδι ο Νετανιάχου και τώρα λέει μας έχει στο σκοτάδι. Εγώ δεν το πιστεύω, αφού είναι ο κουρίλα εκεί, συζητάνε λεπτομέρειες και το πώς και το πότε. Και υπάρχουν φήμες ότι ο διάδοχος και σε αραβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαουδαραβικά, ότι ο διάδοχος του Νασράλα ότι είναι νεκρός. Τώρα, έχουμε βομβαρδισμό στην Τουλκαρέμ, για την οποία ο ΙΕ κατηγορεί το Ισραήλ, οι Ισραηλινές δυνάμεις λένε. Η επίθεση αυτή, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε χθες ότι εξόντωσε ένα τοπικό ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταβλισμό της Τουλκαρέμ, στη Δυτική Όχθη. Και ο ΙΕ λέει η καταστροφή ενός ολόκληρου κτηρίου γεμάτο κόσμο από αεροπορικό βομβαρδισμό δείχνει την κατάφορη περιφρόνηση του Ισραήλ προς τις υποχρεώσεις του και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ανώτερος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο CNN. Το Ισραήλ δεν μας έχει δώσει καμία διαβεβαίωση ότι δεν θα επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και είναι δύσκολο να πούμε αν θα επιλέξει την 7η Οκτωβρίου ως ημερομηνία για την επίθεση. Προς τα εκεί το δείχνουν πάντως. Το Ισραήλ θα πρέπει να επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ως απάντηση στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο Τραμπ. Τον ρώτησαν, τον Biden εννοεί, τι πιστεύετε για το Ιράν. Θα επιτεθεί στο Ιράν και λέει, αρκεί να μην χτυπήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, είπε ο Biden. Αυτή είναι η εγκατάσταση που θέλετε να χτυπήσετε, σωστά, είπε ο Τραμπ. Και λέει ότι ο Biden έκανε λάθος όταν είπε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να στοχοποιηθούν. Όταν του έκανε αυτή την ερώτηση, η απάντηση θα έπρεπε να ήταν να επιτεθεί πρώτα στον πυρηνικό σταθμό και να φροντίσει τα υπόλοιπα για αργότερα, είπε ο Τραμπ. Μπορέλ, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος εξωτερικής πολιτικής. Το Ισραήλ δεν έχει κανένα στρατιωτικό πλεονέκτημα χωρίς τη δυτική βοήθεια και δεν πρέπει να επιτεθεί στις εγκαταστάσεις του Ιράν, γιατί το Ιράν θα απαντήσει και η περιοχή θα υποστεί μεγάλο πόλεμο. Και ακόμα και η Κίνα και η Ρωσία μπορεί να εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Μπορέλ είπε επίσης: έχω δει ανθρωπιστική βοήθεια τροφίμων και φαρμάκων να σαπίζουν στις αποθήκες, ενώ στην άλλη πλευρά των συνόρων οι κάτοικοι της Γάζας πεθαίνουν από την πείνα και τις ασθένειες. Αλλά και πάλι το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο τροφίμων και φαρμάκων στη Γάζα. Δεν το βλέπω καλά τον Μπορέλ με τις δηλώσεις που κάνει. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι για γέλια τώρα, για κλάματα είναι, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εκεί υπάρχει και μια διαχωριστική γραμμή που το τραγικό με το
κωμικοτραγικό με το... Είναι μια γραμμή, γι' αυτό εξού και το κωμικοτραγικό. Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις μεταξύ Ρώσων και Σύρων στρατιωτών στα υψίπεδα του Γκολάν. Μη δίνει μήνυμα η Ρωσία. Μην επεκτείνεσαι, λέει στο Ισραήλ, μην πάει να πάρεις κι άλλα εδάφη. Ανώτερος αξιωματούχος των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το κανάλι 12, δήλωσε σε οικογένειες ομήρων ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πιστεύουν ότι επί το παρόντος ότι οι εντατικές μάχες του Ισραηλινού στρατού στο βορρά θα ολοκληρωθούν σε 2 ή 3 εβδομάδες, διότι έχουν σταματήσει να πιέζουν τη Χαμάς. Και λέει σε 2-3 εβδομάδες θα τελειώσουμε και μετά θα πάμε στους ομήρους. Ο στόχος είναι τότε να επιτευχθεί μια διπλωματική συμφωνία με τη Χεζμπολάχ που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τους ομήρους, είπε ο αξιωματούχος. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ισραήλ υπερεκτιμά την έκταση της ζημιάς που έχει προκαλέσει τη Χεζμπολάχ και υποτιμά τη σοβαρότητα της πιθανής απάντησης στο Ιράν, αναφέρει το Bloomberg. Χαρέτζ. Από την Τετάρτη για 3 ημέρες διάφορα μέτωπα έχουν εκτοξεύσει. Α, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει 700 ρουκέτες από την Τετάρτη μέχρι σήμερα και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ. Και από αυτές ξέσπασαν, λέει, πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές και πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Χθες μόνο έριξαν 180 ρουκέτες οι Χεζμπολάχ και προκάλεσαν ζημιές. Οι ρουκέτες πήγαν και στη Χάιφα και έπεσαν, είδα, και στο λιμάνι εκεί κάποιες ρουκέτες. Από την αρχή της εισβολής του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο έχουν καταστραφεί 6 άρματα Μερκαβά. Σήμερα η Χεζμπολάχ βομβαρδίσαμε ένα άρμα Μερκαβά ενώ προχωρούσε προς τα ύψη Αλμπάτ, το τελευταίο τμήμα του δάσους Μαρούν. Το χτυπήσαμε με κατευθυνόμενο πύραυλο και σκοτώσαμε ή τραυματίσαμε το πλήρωμά του. Ισραηλινά μέσα ενημέρωση. 38 στρατιώτες τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στο μέτωπο του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ διαθέτει μια εξαιρετικά αποτελεσματική δύναμη μάχης και αντίστασης στο Νότιο Λίβανο, υποστηρίζει ο Καρίμ Μαγντίση, καθηγητής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Το είδαμε τις τελευταίες 2 ημέρες όταν οι Ισραηλοί εισέβαλαν στο νότο του Λιβάνου και αποθήθηκαν αρκετές φορές με τη Χεζμπολάχ να προκαλεί αρκετές απώλειες στους Ισραηλινούς. Το ίδιο συνέβη, λέει, και το 2006. Η Χεζμπολάχ είναι εξαιρετικά καλά προετοιμασμένη, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με την πολιτική της ηγεσία στη Βηρητό. Σίγουρα θα έχουν πολύ ισχυρή παρουσία και θα πολεμήσουν μέχρι το τέλος στο Νότιο Λίβανο. 15 στόχους των Χούθης στην Εμένη έπληξαν οι ΗΠΑ. Γιατί το έκαναν? Για να μην συμμετέχουν οι Χούθοι στην ανταπάντηση, στην αντεπίθεση που θα κάνει το Ιράν, διότι αυτό προετοιμάζουν. Αν χτυπηθεί το Ιράν, να χτυπήσουν όλοι τα μέλη του άξονα της αντίστασης, να χτυπήσουν όλοι μαζί το Ισραήλ. Και εδώ χτύπησαν 15 στόχους Αμερικανοί και Βρετανοί στους Χούθοι για να τους αποδιοργανώσουν, να μην μπορούν να συμμετέχουν στην αντεπίθεση. Λίζα Φραντσέτη, αρχηγός των ναυτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε από σχεδόν ένα χρόνο αγώνα ενάντια στους Χούθη, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι τα ντρόνς αλλάζουν ριζικά τον πόλεμο. Οι Χούθη χρησιμοποιούν τις καλύτερες στρατιωτικές τεχνολογίες και γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να τους νικήσουμε. Το πολεμικό ναυτικό εργάζεται για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μάχεται για να νικήσει τις απειλές που προέρχονται από τους Χούθη. Αυτά είπα ότι πρέπει να έρθει το ελληνικό ΓΕΘΑ, τμήμα που να παρακολουθεί τα εξοπλιστικά αλλά και τα μέτωπα. Να παίρνουμε μαθήματα, συμπεράσματα, να τα εντάσσουμε στο επιχειρησιακό μας δόγμα. Ο Σαΐτ Ατάλα, ηγετικός στέλεχος στρατιωτικού βραχίωνος της Χαμάς, των ταξιορχιών Αλ-Κασάμ, σκοτώθηκε μαζί με 3 μέλη της οικογένειάς του όταν βομβαρδίστηκε το κτίριο από Ισραηλινούς, το κτίριο που έμενε, στον καταβλισμό Παλαιστινίων στην πόλη Τρίπολη στο βόρειο Λίβανο. Η Ιρλανδία απέρριψε το αίτημα του Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά της που υπηρετούν στην προσωρινή ειρηνευτική δύναμη του ΙΕΣ στο Λίβανο, εκεί στην ενδιάμεση περιοχή. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ, μετά από τόσο καιρό. Επίσης 29 Παλαιστίνοι έπεσαν νεκροί.
χθες από Ισραηλινά πλήγματα κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας. Πάντως η εκτόξευση των ρουκετών φαίνεται ότι η Χαμάς διατηρεί μέρος της ισχύως της. Washington Post. Πώς η Χαμάς κατασκεύασε μια υπόγεια πολεμική μηχανή για να εξασφαλίσει τη δική της επιβίωση. Και αναφέρεται στο Γιαχιά Σινουάρ και λέει ότι στο υπόγειο, στις σύραγγες, υπάρχουν, οι οποίες σύραγγες λέει, αν τις, έχουν μήκος που εκτείνονται από τη Γάζα μέχρι την νότια Τουρκία, μέχρι τα σύνορα της Τουρκίας. Εντάξει, είναι τεθλασμένες φυσικά, αλλά λένε τόσο, είναι κυριολεκτικά ένας λαβύρινθος. Και λέει ότι δημιούργησαν εργοστάσια κάτω, που εκεί κατασκευάζουν πυρομαχικά, όπλα, τώρα υλικά που παίρνουν δεν ξέρω. Washington Post. Το μήκος του δικτύου σύραγγας της Χαμάς είναι σχεδόν ίσο με την απόσταση από την νότια Τουρκία ως το Τελαβίβ. Αιγυπτιακές και Παλαιστινιακές πηγές. Ο Ισραηλινός στρατός έχει δημιουργήσει προηγμένες υποδομές κατά μήκος του άξονα της Φιλαδέλφειας, συμπεριλαμβανομένων στήλων φωτισμού εξοπλισμένων με κάμερες παρακολούθησης εκτός από πύργους φρουράς, που σημαίνει ότι δεν θα φύγουν από εκεί. Αυτά, να πάμε λίγο στις ΗΠΑ και να τελειώνουμε. Λοιπόν, αξιωματούχοι του Πενταγώνου είπαν στους New York Times ότι η ενασχόληση με το Ισραήλ και η συνεργασία με την κυβέρνηση έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη μετά την απόφαση να μην ενημερώσουν τη ΣΥΠΑ πριν από στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ζωτικών απειλών, όπως τις ονομάζει το Ισραήλ. Για παράδειγμα, η Ουάσιγκτον έμαθε από το Ισραήλ για τη χερσαία εισβολή στο Λίβανο την τελευταία στιγμή και της είπαν ότι θα είναι περιορισμένη. Αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι πολύ πιο εκτεταμένη. Επίσης το γεγονός ότι ο Γκάλαντ είπε στον Υπουργό Άμυνας Όστιν για τη δολοφονία Νασράλα μόνο αφού είχε γίνει η επιχείρηση στο Λίβανο, αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει καλή επικοινωνία. Ο Τραμπ, είπαμε τι είπε ο Τραμπ, τώρα ο Μπάιντεν λέει όχι. Τώρα λέει όχι σε πλήγμα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Στροφή του Μπάιντεν μετά το άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Σκληρή γραμμή από Τραμπ, για τα πυρηνικά είπαμε, να εξετάσει άλλες εναλλακτικές και να απέχει από επιθέσεις σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κάλεσε το Ισραήλ ο Μπάιντεν. Αν ήμουν στη θέση τους, θα σκεφτόμουν άλλες εναλλακτικές από το να χτυπήσω πετρελαιοπηγές. Τώρα, ο Μπάιντεν ερώτησε πονηρή εάν πιστεύει ότι ο Νετανιάχου απορρίπτει τις διπλωματικές συμφωνίες στη Γάζα και το Λίβανο για να επηρεάσει τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ, είπε «Καμία κυβέρνηση δεν βοήθησε το Ισραήλ περισσότερο από μένα. Κανείς και νομίζω ότι ο Μπίμπι πρέπει να το θυμάται αυτό. Όσο για το αν προσπαθεί να επηρεάσει τις εκλογές, δεν ξέρω, αλλά δεν υπολογίζω σε αυτό». Δηλαδή σαν να είπε «δεν με νοιάζει». Να πάμε τώρα και στο τελευταίο μέτωπο πάνω, Ρωσία-Ουκρανία. Η Ουκρανία, ο Στόλτεμπεργκ έδωσε συνέντευξη. Έφυγε τώρα και λέει, η Ουκρανία κατά την άποψή μου μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά να γίνει με βάση το μοντέλο, το παράδειγμα της Γερμανίας. Η Δυτική Γερμανία λέει είχε μπει στο ΝΑΤΟ και οι υπόλοιποι δεν είχε μπει. Και τώρα λοιπόν μπορούμε να βάλουμε τις ελεύθερες περιοχές της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και να θεωρηθεί ότι ισχύει το άρθρο 5 για αρρωγή εάν η Ρωσία χτυπήσει τις εδάφη που δεν κατέχει. Αυτό είναι ένα... Και λέει αυτό το μοντέλο συζητιέται και στις ΗΠΑ εδώ και 18 μήνες, λέει. Επίσης τι είπε, τις πρώτες μέρες του πολέμου ο Ζελένσκι κρύφτηκε σε ένα καταφύγιο. Η δυτική οι ηγέτες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Στους Financial Times τα λέει αυτά ο Στόλτεμπεργκ. Ούτε εγώ, λέει, δεν μπόρεσα να μιλήσω για 2 μέρες, αλλά ακόμα και όταν τον βρήκα η συζήτηση ήταν αρκετά δύσκολη. Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης αφορούσε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία. Ήθελε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και δεν μπορούσα να του δώσω μια υπόσχεση για κάτι τέτοιο. Τώρα έχουμε στο Ραμστάιν γίνονται οι συναντήσεις για την Ουκρανία. Το 25ο Ραμστάιν θα γίνει τώρα, η 25η συνάντηση, και εκεί ο Ζελένσκι θα παρουσιάσει το σχέδιο νίκης στους φίλους της Ουκρανίας. Το σχέδιο νίκης προβλέπει την απαραίτητη ενίσχυση της Ουκρανίας.
Έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τις ΗΠΑ ως ηγέτης υποστήριξης. Εμπλέκουμε όλους τους εταίρους. Η συνάντηση σε μορφή στο Ραμστάιν θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου. Οι Times του Λονδίνου γράφουν ότι η κατάληψη της πόλης Ουγλεντάρ έγινε χάρη στη Βόρεια Κορέα. Η λαϊκή δημοκρατία της Κορέας φέρεται να προμηθεύει τις μισές οβίδες που χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, περίπου 3 εκατομμύρια οβίδες ετησίως. Και τελευταία είδηση τελευταία στιγμής, η Συρία υπέβαλε αίτηση να ενταχθεί στους BRICS, που γίνεται η σύνοδος κορυφής στο Καζάν της Ρωσίας, 22 με 24 του τρέχοντος μηνός. Λοιπόν, αυτά, πριν κλείσουμε να πούμε το νέο. Το νέο είναι το εξής. Το 2008 έκανα το ιστολόγιο, το blogspot, Ινφογνώμων πολιτικά. Όταν λέω το έκανα, ήταν τότε καθαρά προσωπικό. Στη συνέχεια ήρθαν φίλοι, ο Ant Peak, ο Κριστιαν και άλλοι φίλοι βοήθησαν και το 2019 το μετατρέψαμε σε ιστοσελίδα και όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα όταν είχα περισσότερο χρόνο να μεταφράζω από τα Τούρκικα κτλ, το ιστολόγιο μας αποτέλεσε πηγή ενημέρωσης, έγκαιρης και έγκαιρης ενημέρωσης για υπουργεία εδώ στην Κύπρο, για δημοσιογράφους, για. Ήμασταν πρωτοπόροι. Φυσικά και από τους πρώτους τότε. Ήρθαν τώρα πράγματα, έγιναν περισσότερα και καλύτερα από εμάς, γιατί έχουν περισσότερες δυνατότητες. Εμείς λοιπόν τώρα μπαίνει η νέα γενιά και έκανε το γεωπολιτικό. Δηλαδή νέα ιστοσελίδα γεωπολιτικό, στην οποία μπορείτε να επισκέπτεστε από σήμερα. Μπαίνουν και νέα παιδιά από τον χώρο των πολιτικών επιστημών, της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών σχέσεων, και θα λειτουργήσει σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο για να μπορέσω λίγο να κάνω πίσω, να υπηρετήσω καλύτερα και το κανάλι, αλλά να δώσουμε χώρο και στους νέους. Αρχισυντάκτης είναι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, δημοσιογράφος της ΕΣΥΑ χρόνια, και σύμβουλος έκδοσης νομίζω είναι ο Σταύρος, ο Καλετερίδης. Λοιπόν, φυσικά θα παραμείνουμε ως επόπτες σε αυτή την ιστορία, αλλά θα δώσουμε χώρο στα παιδιά. Δώστε δύναμη λοιπόν και στην καινούργια μας προσπάθεια. Θα προσπαθήσουμε, αν αποκτήσουμε δυνατότητες, να εκπέμπει, αν είναι σωστή έκφραση, και στα αγγλικά. Όπως είναι το κανάλι Black Flag του Σταύρου, που ήδη προβάλλει βίντεο στα αγγλικά, να έχουμε και παρουσία, πάντα φυσικά με γνώμονα την έγκαιρη αντικειμενική ενημέρωση, αλλά και την πρόθεση των εθνικών μας συμφερόντων και των εθνικών μας θέσεων. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.